Πες καλά. Λούκα. Μίλα στον άνθρωπο. Ναταλούκα. Μην τρέπεσαι. Ρούμπι. Ναι. Όχι ρε παιδιά. Αγάπη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ τόσο πολύ. Να τα χαίρετε και τα 28 σου χρόνια. Καλό καλοκαίρι, Ναταλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι. Γεια σου, γεια. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Νούμερο ένα για εγώ, κύριε Μουσκεβά, έγινα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ τρυφερό. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ, πιο πολύ απ' όλα ευχαριστώ τα παιδιά αυτά που χάρη σε αυτά τα παιδιά εγώ μπορώ να αποσυρθώ, αποδεσμευτώ, δεν ξέρω ποιο είναι το κατάλληλο ρήμα, δύο εβδομάδες νωρίτερα, έτσι. Γιατί βεβαίως η σεζόν για τον Άμαστε δεν τελειώνει, σε δύο εβδομάδες θα τελειώσει. Χάρη στον Νίκο, στην Έλενα, στον Παναγιώτη, στη Χριστίνα που μένουν στο τιμόνι, καπετανέοι και καπετάνισες αυτής της εκπομπής μέχρι τις 29 του μήνα. Και σας χρωστάω ένα τεράστιο ευχαριστώ και για τον, όλο αυτό την τεράστια σεζόν και για τη χάρη σε εσάς εγώ μπορώ λίγο νωρίτερα να πάρω το κουφάρι μου και να το σύρω κάπου. Ναι, πες αυτό αναλύτε. Είναι δούνε και λαβίν, εννοώ ότι και εμείς ευχαριστούμε γιατί χάρη σε εσένα θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε μια εκπομπή για δύο εβδομάδες. Αν δεν είχαμε την εμπειρία που μας έδωσε εσείς στον αέρα φέτος. Το είχατε, αλλά εντάξει. Ούτως ή άλλως πια είναι τόσο για εσάς απλό και εύκολο. Το έχετε παιχνιδάκι στα χέρια σας, νομίζω. Πολλές ώρες τις. Έχετε και το δρυμούσι, θα έχετε τον τάφλο, έχετε την κολόνα, τον τιμονιέρι. Αλλά είσαστε πολύ άξιες καπετάνισσες και πολύ άξιοι καπετάνισσες. Και οι τέσσερις και νομίζω ότι για όλους μας ήταν μια πολύ ωραία χρονιά, πολύ ζόρικη, με την καλή έννοια το λέω, όχι ζόρικη με την έννοια ότι δουλέψαμε παιδιά 10 μήνες non-stop. Δηλαδή αν το σκεφτείς, όλες οι άλλες εκπομπές των υπόλοιπων καναλιών ξεκινήσανε πολύ αργότερα από μας, ρίξανε αυλαία πολύ νωρίτερα από εμάς και όλες οι άλλες εκπομπές σταματούσαν καθαρά Δευτέρα, σταματούσαν το Πάσχα, σταματούσαν του Αγίου Πνεύματος. Είπα το Πάσχα. Σταματούσαν 3-4 μέρες το Πάσχα. Σταματούσαν του Αγίου Πνεύματος. Σταματούσαν την Πρωτομαγιά. Έχουμε ξεπεράσει τις 250 σχεδόν εκπομπές. Τις έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ. Εμείς από τις 14 Σεπτεμβρίου δεν καθίσαμε ούτε μία μέρα. Αυτό νομίζω ότι μας αξίζουν, όχι χειροκροτήματα, πυροτεχνήματα να τρυπήσουν το ταβάνι και να φύγουν πάνω. Είναι ρεκόρ αυτό για μια εκπομπή. Ήταν. Ήταν για ιώσεις και για υπερκόπωση και αφωνίες και τέτοια. Είναι αλήθεια ότι είναι μια χρονιά τηλεοπτική. Ήταν σαν να ήταν 2-3 μαζεμένες. Νομίζω ότι σε όλους μας φάνηκε σαν να κάναμε 2 σεζόν. Γιατί αν το σκεφτείς 14 Σεπτεμβρίου με 29 Ιουλίου, που τα παιδιά θα αποχαιρετήσουν το τηλεοπτικό κοινό χωρίς ούτε μία μέρα να πεις ότι ρε παιδί μου είναι καθαρά Δευτέρα, είναι Μεγάλη Παρασκευή, είναι Δευτέρα του Πάσχα. Non-stop να είσαι παρόν στον τηλεθεατή και παρούσα και παρόν είναι ρεκόρ. Είναι για να μπούμε στον Guinness. Δεν καθίσαμε ούτε μία μέρα. Τη στιγμή που το ξαναλέω, οι 8 στις 10 τηλεοπτικές εκπομπές κάνανε μαγνητοσκοπημένες, αποχαιρετούσαν, λέγανε εμείς φεύγουμε μία εβδομάδα. Εμείς μαζί με κάποιες άλλες εκπομπές του σταθμού αυτού ήμασταν εδώ. 7 μέρες την εβδομάδα. Με πιάνει το δημοσιογραφικό μου και θέλω να σε ρωτήσω. 5. Μην υπερβάλλω. Με πιάνει το δημοσιογραφικό μου και θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Είδες την έναρξη της εκπομπής 14 Σεπτεμβρίου. Ναι. Από τότε μέχρι τώρα, τι έχει αλλάξει. Η Ναταλία, πώς ήταν σε αυτό το δεκάμινο, πώς είναι σήμερα, πώς ήταν τότε. Ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη. Πάρα πολύ αγχωμένη και νομίζω, τι να σου πω, στην πορεία έμαθα κι εγώ πάρα πολλά.